τρόπο και τηρούμε το προγραμματισμένο πλάνο. Γι' αυτό και βρισκόμαστε εδώ, στα Καβάσιλα Ημαθίας, για να πραγματοποιήσουμε την ανακοίνωση των υποψηφίων του συνδυασμού «Μαζί αλλάζουμε» της δικηγόρου, υποψηφίας δημάρχου, η κυρία Θεοδόρα Σκουρκουτά, στη Δημοτική Ενότητα Αντιπονητών. Μεγάλη χαρά που παρουσιάζω για άλλη μια φορά τους υποψηφίους του συνδυασμού μας για να μοιραστώ μαζί σας μια σημαντική σκέψη μου που αφορά τόσο την τοπική αυτοδιοίκηση του Δήμου μας, όσο και την ενεργή εμπλοκή των γυναικών σε αυτή, με πρωτοστάτρια την υποψήφια Δήμαρχο Θεοδόρα Κουρκουτά. Η τοπική αυτοδιοίκηση αντιπροσωπεύει τον ίδιο τον πυρήνα της κοινωνίας μας, είναι ο χώρος που οι υποφάσεις λαμβάνονται κοντά στον πολίτη και επηρεάζουν άμεσα τις καθημερινές ζωές όλων μας. Σε αυτόν τον πολύτιμο χώρο και εμείς οι γυναίκες διαδραματίζουμε έναν σπουδαίο ρόλο, φέρνοντας στο προσκήνιο νέες ιδέες, προοπτικές και δυνατότητες. Η γυναικεία συμμετοχή στην τοπική αυτοδιοίκηση ενισχύει την αντιπροσωπευτικότητα και προωθεί την ισότητα. Έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει τις πολιτικές του τόπου μας και να γεννήσει πρότυπα τα οποία θα επηρεάσουν τις νεότερες γενιές. Φέρνει ποικιλία στις πολιτικές αποφάσεις και αντιπροσωπεύει διάφορες φωνές και ανάγκες. Συμβάλλει λοιπόν στη δημιουργία μιας πιο ισότιμης και πολυφωνικής κοινωνίας. Ας αναγνωρίσουμε λοιπόν τη σημασία της παρουσίας των γυναικών σε θέσεις λήψης αποφάσεων και ας διασφαλίσουμε ότι ο δρόμος για τη συμμετοχή αυτή είναι ανοιχτός και προσβάσιμος. Ας εμπνευστούμε από το πάθος, το θάρρος, την αφοσίωση και τη διορατικότητα που χρειάζεται η εμπλοκή στην τοπική πολιτική και αυτή, η πρώτη φορά που έθεσε υποψηφιότητα γυναίκα για δήμαρχος του τόπου μας, ας αποτελέσει το έναυσμα της εμπλοκής περισσότερων γυναικών στα τοπικά δρόμενα. Κυρία Κουρκουτά, έχετε τον λόγο. Συνδημότες και συνδημότησες, σήμερα εδώ στην έδρα της Δημοτικής Ενότητας Αντιπονητών ολοκληρώνουμε τον πρώτο γύρο του ψηφοδελτίου της νίκης, με το οποίο θα βάλουμε αφόπλακα στην καταστροφική πολιτική της διοίκησης του Δήμου Αλεξάνδρειας. Μιας διοίκησης που ευθύνεται για την στασιμότητα και για την παρακμή στον τόπο. Η Δημοτική Ενότητα Αντιπονητών μπορεί πληθυσμιακά να είναι η μικρότερη του Δήμου. Δεν μπορεί όμως και δεν υστερεί καθόλου σε όλα τα υπόλοιπα και ειδικά στην ποιότητα των ανθρώπων της. Πραγματικά, το τελευταίο χρονικό διάστημα μου δόθηκε ευκαιρία να γνωρίσω από κοντά πάρα πολλούς ανθρώπους από τη Δημοτική Ενότητα Αντιπονητών. Και πραγματικά, έχω ενθουσιαστεί με το πάθος και την αποφασιστικότητα αυτών των ανθρώπων. Η παρουσίαση των υποψηφίων της Δημοτικής Ενότητας Αντιπονητών έχει εξαιρετική σημασία για μας. Σήμερα, όπως είπα, ολοκληρώνεται ο πρώτος κύκλος. Ο πρώτος κύκλος από μία σειρά αξιόλογων ανθρώπων που συστρατεύονται οικειοθελώς με αληθινό ενδιαφέρον και όραμα για την περιοχή. Περιοχή που αξίζει να βρεθεί στο κέντρο του ενδιαφέροντος του ελλαδικού χώρου και όχι μόνο στο νομό μας, σε όλη την Ελλάδα. Τρένο της ανάπτυξης έχει αναχωρήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δυστυχώς όμως, ο Δήμος Αλεξάνδρειας το έχει χάσει. Πρέπει να το προλάβουμε. Χαίρομαι γιατί σήμερα, ανάμεσά σας, βλέπω ανθρώπους με τους οποίους έχω αγωνιστεί παλιά στο παρελθόν. Βλέπω φίλους με τους οποίους έχουμε κοινά οράματα. Αλλά κυρίως βλέπω νέους ανθρώπους, νέους φίλους που συστρατεύονται μαζί με μένα, μαζί με την ομάδα μας, σε ένα νέο όραμα για τη δημιουργία ενός νέου Δήμου, με προοπτική, με ανάπτυξη. Στόχος όλων μας είναι να κάνουμε ένα πολυσυλλεκτικό και δυναμικό ψηφοδέλτιο. Ένα ψηφοδέλτιο σύγχρονο, το οποίο θα αποτελείται από ανθρώπους αξιόλογους, ανθρώπους καταξιωμένους ο καθένας στον εργατικό του χώρο, δυναμικούς, δραστήριους, χωρίς ιδιοτέλεια, με διάθεση και
και με ειλικρινή αγάπη και προσφορά για τον τόπο. Ήρθε η ώρα να αποδείξουμε ότι είμαστε ελεύθεροι πολίτες, με συνέστηση ευθύνης για τα πολιτικά πράγματα. Ήρθε η ώρα να αποδείξουμε ότι είμαστε υπεύθυνοι για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Γιατί πιστεύουμε ότι την ιστορία μας πρέπει να την γράφουμε εμείς οι ίδιοι, ενεργώντας με βάση την ατομική αλλά και τη συλλογική ευθύνη. Γι' αυτό φωνάζουμε όχι στην πολιτική της απραξίας, όχι στην αληθικότητα, όχι στην αληθινότητα, όχι στην πόλωση. Όχι στην πόλωση που τεχνιέντος κάποιοι προσπαθούν να περάσουν το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ο απερχόμενος δήμαρχος, και λυπάμαι που το λέω, και αυτός και οι συνεργάτες του προσπαθούν το τελευταίο χρονικό διάστημα να απολώσουν την κατάσταση. Θα με επιτρέψετε λίγο. Κύριοι, οι εκλογές έρχονται και παρέρχονται. Θα είμαστε εδώ και μετά τις 8 Οκτωβρίου. Μαζί με τους γειτονές, μαζί με τους συγγενείς, μαζί με τους φίλους. Δεν ήρθαμε να κλέψουμε κάτι από κανέναν. Έχουμε όμως δικαίωμα να έχουμε κι εμείς λόγο για τη διοίκηση του τόπου μας. Ο Δήμος, η διοίκηση του Δήμου, δεν ανήκει σε κανέναν. Και αν κάποιοι νομίζουν ότι είναι δική τους, ότι την αγόρασαν, κάνουν πολύ μεγάλο λάθος. Εμείς ήρθαμε έντοιμα και καταθέτουμε τις θέσεις και τις απόψεις μας για την πορεία αυτού του τόπου. Δεν θέλουμε να απολώσουμε. Θέλουμε να συζητήσουμε. Δεν είμαστε μακριά από την πραγματικότητα που βιώνει σήμερα ο Δήμος. Γνωρίζουμε πολύ καλά τι θα αντιμετωπίσουμε, αφού η απερχόμενη διοίκηση κατάφερε με την αναποτελεσματικότητά της όλη αυτή την τελευταία δεκαετία να οδηγήσει σε τέλμα την καθημερινότητα των συμπολιτών μας, να γκρεμίσει τα όνειρα των νέων ανθρώπων, να οδηγήσει σε μαρασμό τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου μας. Υποσχόμαστε ότι θα διοικήσουμε με σοβαρότητα, με δικαιοσύνη και με γνώμονα την προκοπή του τόπου και των πολιτών. Το τελευταίο διάστημα η απερχόμενη διοίκηση, ο απερχόμενος δήμαρχος και οι συνεργάτες του επιδίδονται σε έναν αγώνα δημιουργίας εντυπώσεων με κακοήθεις δηλώσεις, απαξιωτικές απαντήσεις τόσο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης όσο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όλη αυτή η συμπεριφορά το μόνο που επιβεβαιώνει είναι το πανικό στον οποίο βρίσκονται, στην αδυναμία τους να ορθώσουν πολιτικό λόγο, να μιλήσουν για το πιο ανύπαρκτο έργο τους. Δεν θα τους ακολουθήσουμε. Δεν θα παρασυρθούν στο δικό τους παιχνίδι. Εμείς συνεχίζουμε σταθερά στον δρόμο που έχουμε αποφασίσει. Δημόσια με διάλογο. Ένα διάλογο τον οποίο, όπως πολλές φορές έχω πει, θέλουν δεν θέλουν, είναι υποχρεωμένοι να τον ακολουθήσουν. Από τα βάθη της καρδιάς μου θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που μέχρι σήμερα βρίσκεστε δίπλα μας, στηρίζετε την ομάδα μας, στερεγώνετε και προσθέτετε στο όνειρό μας και τα δικά σας σχέδια και τα δικά σας όνειρα. Όλοι μαζί θα συνεχίσουμε να μετουσιώνουμε τις δεσμεύσεις μας σε πράξεις από την πρώτη κιόλας μέρα της εκλογής μας. Κοιτάζουμε το μέλλον με αποφασιστικότητα και σας θέλουμε όλους μαζί μας. Γιατί όλοι εμείς είμαστε συγκάτοικοι στο ίδιο όνειρο και συναγωνιστές στην επίτευξη των ίδιων στόχων. Ας μην αφήσουμε κανέναν να διαβρώνει τα όνειρά μας. Ας μην αφήσουμε να συνεχίσουν το καταστροφικό έργο για τον τόπο μας. Ας συνεχίσουμε μαζί για τον τόπο που αγαπάμε με αξίες, με αισιοδοξία και με αγάπη για τον τόπο. Έχουμε εμπειρία, έχουμε σχέδιο, έχουμε θέληση και θα το κάνουμε πράξη. Πριν δώσω το λόγο στην Κυριακή, γιατί σήμερα είναι η μέρα των συνεργατών μας από τη Δημοτική Ενότητα Αντιβολητών. Η μέρα ανήκει σε αυτούς. Πριν λοιπόν δώσω το λόγο στην Κυριακή για να μας αναφέρει ένα προς ένα
τους συνεργάτες από τη Δημοτική Ενότητα Αντιγονιδών που στελεχώνουν το ψηφοδέλτιό μας, ο πρώτο κύκλο όπως προανέφερα, παίρνοντας αφορμή από την προσφώνησή της και για όσα είπε για την γυναικεία συμμετοχή, θα ήθελα να σας πω ότι κάποιες προσωπικές μου απόψεις. Εγώ είμαι κάθετα αντίθετη με την ποσόστοση των γυναικών σε οποιαδήποτε συμμετοχή. Όχι, κύριοι, η συμμετοχή των γυναικών δεν είναι θέμα ενός αριθμού. Η συμμετοχή των γυναικών είναι ισότιμη. Τέτοιες γυναίκες έχουμε στους συνδυασμούς μας. Τέτοιες γυναίκες αυτές που μιλήσατε. Τόσες γυναίκες έχουν γίνει μέχρι σήμερα στους συνδυασμούς μας. Μπήκανε γιατί οι ίδιες το επέλεξαν, οι ίδιες το θέλουν. Η γυναικεία συμμετοχή δεν είναι ποσοστό. Δεν είναι ένας αριθμός. Είναι συμμετοχή ουσιαστική. Οι γυναίκες του Ρουμπλουκιού δεν είναι αριθμός. Να μου το θυμηθείτε αυτό και θα το γράψει η ιστορία. Γιατί κάποια στιγμή σε αυτόν τον τόπο θα διοικήσουν οι γυναίκες, θέλουν ή δεν θέλουν. Και γιατί μπορείς να μου δίνετε η ευκαιρία πριν ξεκινήσει η Κυριακή να μας πει τα ονόματα των υποψηφιών. Αντώνη Λαδάου. Στο ξαναλέω πάλι, από την πρώτη Κυριακή είστε τη Μαρτίνα. Στο πλατή ανακοινώθηκε η Κυριακή. Αυτό ανακοινώθηκε η Κυριακή. Η πιο μικρή μας υποψήφια γυναίκα φοιτήτρια πολιτικών επιστημών. Σήμερα θα σας ανακοινώσω ένα νέο υποψήφιο. Ένα παλικάρι 21 χρονών. Τον Αντώνη τον Μαυρόπουλο και το μάτι της Σοφίας του δικού μου υποθμίου. Για αυτά τα νέα παιδιά θα χρονιστούμε. Στις επόμενες εκλογές, αυτά τα νέα παιδιά θα είναι προστάρικες. Να μου το θυμηθείτε. Έλα, κύριε. Ο ονόματι υποψηφίων Δημοτικής Ενότητας Αντιγονιδών. Βασιλιάδου Σοφία του Χρήστου. Γιουρτζή Στέφανος του Ευθυμίου. Εδώ λίγο, λίγο εδώ. Διάλας Ιωάννης του Κωνσταντίνου. Λίγο εδώ, κύριε Διάλα, εδώ είναι. Δαμιανός Κωνσταντίνος του Βασιλείου. Εδώ λίγο. Δαουκόπουλος Ευάγγελος του Αντωνίου. Εδώ. Δαουκοπούλου Ξανθή. Εδώ λίγο κύριε Ξανθή, εδώ. Ζιάκα Εκατερίνη του Ελευθερίου. Εδώ λίγο, Ζιάκα, εδώ. Καλαμπούκα Ελισάβετ του Θωμά. Εδώ λίγο. Κοτσιφίτης Γεώργιος του Σωτηρίου. Λιάμης Δημήτριος του Θωμά. Δημήτρη.
Λιάπη Παρασκευή του Γεωργίου. Λιολιοπούλου Ουρανία του Κωνσταντίνου. Μαλακόπουλος Παναγιώτης του Ευαγγέλου. Μανάκος Δημήτριος του Χρήστου. Μανάκου Βασιλική του Ευθυμίου. Βασιλική, λίγο εδώ, λίγο εδώ, λίγο εδώ, λίγο εδώ. Μαργαριτόπουλος Αντώνιος του Εμμανουήλ. Έλα, Αντώνη. Αντώνη, για εδώ λίγο, Αντώνη, εδώ. Κοίτα και μόνο λίγο, Αντώνη. Λοιπόν, τα παιδιά τζάμπα δεν είναι, να ξέρετε. Μαρούδας Φίλιππος του Χαραλάμπους. Φίλιππε, εδώ λίγο, εδώ λίγο, εδώ λίγο, εδώ λίγο. Ματελόπουλος Τωμάς του Κωνσταντίνου. Μουλόπουλος Ευθύμιος του Γεωργίου. Μουρατίδης Ιωάννης του Γεωργίου. Μουρτζίλας Γεώργιος του Νικολάου. Γιώργο, εδώ λίγο, Γιώργο. Μπακάλης Γεώργιος του Αθανασίου. Εδώ, εδώ, εδώ. Νικοπούλου Διονυσία του Αντωνίου. Παπαχρήστου Θεόδωρος του Νικολάου. Πιπερίδου Βάγια του Χαραλάμπους. Εδώ βαλιά. Εδώ, εδώ κυρία Πιπέρι μου. Βιάζεσαι, δεν θα βιάζεσαι. Σιμιτζής Γεώργιος του Σωτηρίου. Σολομονίδης Θεόδωρος του Νικολάου. Τόπης Χρήστος του Στεργίου. Τσιλοπούλου Κλεοπάτρα. Κυρία Κλεοπάτρα, ένα χαμόγελο και από εδώ, κυρία Κλεοπάτρα. Τσίπης Αντώνιος του Χρήστου. Εδώ, Αντώνη, εδώ, εδώ, όπως σας είπα λίγο. Ωραίο. Φανάρα Αλεξάνδρα του Βασιλείου. Χουηλίδης Αλέξανδρος του Ιωάννη.
Αλέξανδρε! Άλεξ, εδώ λίγο. Άλεξ, 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 εδώ, εδώ, κύριε, εδώ. Η εβδομαδιαία βόλτα μας στις Δημοτικές Ενότητες έχει ολοκληρωθεί. Το επόμενο ραντεβού μας θα είναι μετά την κατάθεση των ψηφοδελτίων, μετά δηλαδή τις 31 Αυγούστου, θα είναι στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο, θα γνωστοποιηθεί η ημερομηνία και η ώρα και εκεί θα πάμε να παρουσιάσουμε το σύνολο των υποψηφίων μας, καθώς και θα ακούσετε την πρώτη ουσιαστική πολιτική μας τοποθέτηση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξή σας. Πάμε δυνατά, πάμε όλοι μαζί, γιατί μόνο όλοι και όλες μαζί αλλάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ.